Και λίγο πράξη σε διαδικού για να μην ξεχνιόμαστε. Μετατρέψτε τους δεκαδικούς αριθμούς 103 και 55 στους αντίστοιχους διαδικούς. Και αμέσως μετά να κάνουμε το άθροισμα τους στο διαδικό σύστημα αρίθμησης. Έτσι. Οπότε ξεκινάμε με το 103 του δεκαδικού συστήματος να το μετατρέψουμε στο διαδικό. Και για να την κάνω αυτή τη δουλειά, επειδή η άσκηση τώρα είναι πάρα πολύ εύκολη, έτσι, αυτό το οποίο επιλέγω να κάνω είναι να κάνω τη συμβατική μέθοδο. Έτσι, δηλαδή, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, ας πούμε, του ερωτήματος αυτού. Οπότε ξεκινάω με διαδοχικές διαιρέσεις και θα καταγράφω το πηλίκο της διαίρεσης κάθε βήμα και το υπόλοιπο της διαίρεσης επίσης. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε το 103, θα το διαιρέσουμε το 2. Το αποτέλεσμα είναι 51,5, οπότε το πηλίκο είναι 51 και μου αφήνει και υπόλοιπο μια μονάδα. Πάμε στο 51, 25 επί 2 μας κάνει 50, οπότε λοιπόν το πηλίκο είναι 25 και μου αφήνει και υπόλοιπο μια μονάδα. Πάμε στο 25, το διαιρώ δια 2, 2 φορές το 12 μου κάνει 24, άρα λοιπόν έχω 12 και μου αφήνει και υπόλοιπο μια μονάδα. Πάμε στο 12, το διαιρώ με το 2, το αποτέλεσμα είναι 6 και δεν έχω υπόλοιπο. Πάμε μετά στο 6, 6 δια 2 μου κάνει 3 και μου αφήνει και υπόλοιπο τίποτα. Πάμε στο 3, το διαιρώ με το 2, 1 το πηλίκο και 1 επίσης το υπόλοιπο. Και τέλος έχουμε το 1 δια 2, το οποίο μου αφήνει πηλίκο 0, αλλά μου αφήνει και υπόλοιπο μία μονάδα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την μετατροπή. Άρα γράφουμε και το αποτέλεσμά μας, είναι το 103 του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης, είναι το 1100111 του διαδικού συστήματος αρίθμησης. Και πάμε τώρα να τσιμπήσουμε και τον άλλο αριθμό. Είναι το 55 του δεκαδικού, να το μετατρέψουμε και αυτό στο διαδικό σύστημα αρίθμησης. Ασκήσεις καθαρά για τριβή. Επίσης, το διαδικό σύστημα αρίθμησης με το συμπάθειο, αλλά θα το φας τη μάπα σε όλες τις σπουδές σου, οπότε γι' αυτό επιμένω κιόλας να κάνεις συνεχή τριβή. Εντάξει, πρέπει να γίνει τόσο έμφυτο μέσα σου όσο είναι και το δεκαδικό σχεδόν. Εντάξει. Πάμε λοιπόν στον αριθμό ο οποίος είναι το 55, το διαιρούμε με το 2, 22 επί 2 μου κάνει, ναι, να το κάνεις έμφυτα όμως, έτσι, όχι σαν το δάσκαλό σου, να έχεις ποιότητα, σε παρακαλώ. 27 επί 2 μου κάνει 54, οπότε μου αφήνει και υπόλοιπο μία μονάδα. Αμέσως μετά έχουμε 27 δια 2, 13 επί 2 μου κάνει 26, οπότε το πηλίκο είναι 13, αλλά μου αφήνει και υπόλοιπο μία μονάδα. Αμέσως μετά έχουμε 13 δια 2, 6 το πηλίκο. Και 6 δια 2 μου κάνει 12 και μου αφήνει και υπόλοιπο μια μονάδα. Συνεχίζουμε αμέσως μετά, 6 δια 2, το αποτέλεσμα είναι 3 και μου αφήνει και υπόλοιπο καμία μονάδα. 3 δια 2, πηλίκο 1 και υπόλοιπο 1. Και τέλος 1 δια 2, έχουμε πηλίκο 0 και υπόλοιπο μια μονάδα. Άρα λοιπόν, μαζεύουμε και το δεύτερο αριθμό που κάναμε με αυξημένη στοχοπροσύλωση, θα έλεγα. Μειωμένη ήταν βέβαια, αλλά τέλος πάντων. 55 λοιπόν του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης ήταν το 1100111 του διαδικού συστήματος αρίθμησης. Εντάξει. Και τώρα τζίμπα λίγο αυτούς τους δύο αριθμούς και πάμε να τους κάνουμε πρόσθεση στο διαδικό σύστημα αρίθμησης. Αυτό ακολουθούμε αυτά που μας λέει στην εκφώνηση και τα κάνουμε. Άρα λοιπόν ο ένας προσθετέος είναι 1100111. Και τώρα προσοχή, με ευθυγράμμιση στο τελευταίο ψηφίο, έτσι, γιατί. Έτσι πάνε αυτά, τρεις άσοι εδώ πέρα και αμέσως μετά έχουμε 0, 1, 1. Αυτούς τους δύο πρέπει να προσθέσω το σύμβολο της πρόσθεσης και πάμε τώρα. 1 και 1 μας κάνει 0 και έχω και κρατούμενο μια μονάδα. 1 και 1 και 1 έχω αποτέλεσμα 1 και έχω και κρατούμενο μια μονάδα. 1 και 1 και 1 έχω αποτέλεσμα 1 και έχω και κρατούμενο μια μονάδα. 1 και 0 και 0 το αποτέλεσμα είναι 1. Αμέσως μετά έχω 0 και 1 μου κάνει 1. 1 και 1 έχω αποτέλεσμα 0 και έχω και κρατούμενο μια μονάδα. 1 και 1 έχω 0 και έχω και κρατούμενο μια μονάδα. Πέφτει και αυτή η μονάδα κάτω και χαρήκαμε ιδιαιτέρως. Το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ. Το μαζεύω λίγο και στο γραπτό μου, ας πούμε. Τελικά το αποτέλεσμα είναι ότι πρόσθεσα αυτούς τους δύο διαδικούς αριθμούς, 110, 111, και το αποτέλεσμα βγήκε είναι αυτός ο αριθμός, 111, 110 του διαδικού. Εντάξει, τώρα, εδώ τελειώσαμε, έτσι, αυτά μου ζήτησαν να κάνω εκφώνηση, αυτά έκανα, δεν πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Τώρα καλό θα είναι βέβαια, για να είμαι και σίγουρος για το αποτέλεσμά μου, να κάνω και μια επαλήθευση, ας πούμε, να τσιμπήσω δηλαδή λίγο το αποτέλεσμα το οποίο έβγαλα και να πάω να δω ότι όντως είναι σωστό το αποτέλεσμα. 1001 λοιπόν και αμέσως μετά έχουμε 1110, έτσι. Να σημειώσω λίγο τις δυνάμεις του 2 ανάποδα. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Άρα έχουμε και λέμε μία 128άδα, μία 16άδα, μία 8άδα, μία τετράδα και μία διάδα. 128 και 16 μου κάνει 134, 144, 8 και 4, 12 και άλλα 2, 14.
Άρα λοιπόν το αποτέλεσμα που βγάζει είναι 158. Αυτό έπρεπε να βγάλει. Ναι, αυτό έπρεπε να βγάλει. 103 και 55 μας κάνει 158. Άρα λοιπόν το αποτέλεσμα είναι σωστό. Χάρηκα ιδιαιτέρως και προχωρώ στην επόμενη άσκηση.